Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και τη συνέντευξη την οποία μας παραχώρησε ο κύριος Μιχάλης Ιορδανίδης, ο πρώην διεθνής προσβεστής και πλέον συμμετέχων στην διαδικασία επιλογής προπονητών από την ΕΠΟ, την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Όμως σήμερα είχαμε στην ΕΠΟ από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Εφέσεων την απόφαση για την διατήρηση της ποινής του Ολυμπιακού μετά τα όσα είχαν γίνει στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και την διακοπή εκείνου του αγώνα. Πρωτοδίκως τιμωρήθηκε με μηδενισμό και 0-3 και ήταν με 0-3 σε εκείνο το παιχνίδι και μείον ένα βαθμό, αλλά και τιμωρία και κλεισμένο των θυρών για την έδρα του. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με φιλάθλους στο παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής, κέρδισε 2-4 όπως είναι όλα γνωστά, αλλά από εκεί και πέρα σήμερα περιμέναμε την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων. Η Επιτροπή Εφέσεων στην οποία προσέφυγε ο Ολυμπιακός δεν άλλαξε τίποτα. Και βέβαια ένας από τους ανθρώπους ο οποίος είχε προβλέψει ότι δεν μπορεί να αλλάξει αυτή η διαδικασία γιατί ο Ολυμπιακός δεν κινήθηκε σωστά νομικά, λένε οι πληροφορίες, είναι ο κύριος Λάκης Σημεοφορίδης, πολύ έμπειρος νομικός, ο οποίος είναι μαζί μας τώρα τηλεφωνικά. Καλησπέρα κύριε Σημεοφορίδη. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα. Και βέβαια είχατε προβλέψει ενώ στην αρχή το πρώτο φύλλο αγώνος είχε κάποιες αοριστίες, όταν επανήλθε ο διαιτητής με δεύτερο, με συμπληρωματική έκθεση, συμπληρωματικό φύλλο αγώνος, τα λέγαμε, ή συμπληρωματική έκθεση, τα πράγματα άλλαξαν. Και από τότε είχατε πει ότι δύσκολα να γλιτώσει την τιμωρία ο Ολυμπιακός, έως απίθανο. Ναι, το είχα πει αυτό, διότι εκτός των άλλων υπάρχουν και δύο άλλα θεματάκια. Είχα πει ότι καταρχήν η απόφαση την οποία είχα μελετήσει ήταν μια περιστατωμένη απόφαση από το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο και κατά συνέπεια δεν μπορούσε να βρει κάποιος πλημέλιες σε αυτή την απόφαση ώστε να ακυρωθεί, να αναιρεθεί από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Ένα δεύτερο θέμα που επίσης επισήμανα ήταν το πώς χειρίστηκε αυτό το ζήτημα, αυτή την υπόθεση ο Ολυμπιακός, όπου υπήρχαν κάποια σημεία τα οποία πραγματικά εγώ ως νομικός εντόπισα και ότι δεν χειρίστηκα την υπόθεση και είχα πει ότι υπήρχαν κάποια ζητήματα που δεν ξέρω κατά πόσον τα επικαλέστηκε, μάλλον δεν τα επικαλέστηκε και δεν τα υποστήριξε ο Ολυμπιακός όσο έπρεπε. Είχα επικεντρωθεί λοιπόν σε δύο βασικά ζητήματα. Στο ένα ότι υπήρχαν κάποιες ακυρότητες, τυπικές ακυρότητες όσον αφορά το φύλλο αγώνους. Και εξηγώ τι εννοώ. Είχα πει ότι αυτό το φύλλο αγώνος δημιουργούσε προβλήματα υπό την έννοια ότι παραβίαζε καταρχήν τον τρόπο υποβολής του. Ένα δεύτερο ήταν ότι συντάχθηκε με έναν τρόπο που πραγματικά άφηνε κάποια, ας το πούμε, ερμηνευτικά κενά, τα οποία περισσότερο θα μπορούσαν να κλείνουν υπέρ του Ολυμπιακού και λιγότερο εις βάρος του Ολυμπιακού. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός. Και αυτό μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση βέβαια και το τόνισα και στις συνεντεύξεις που έδωσα και σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, ήταν ότι δεν άσκησε ένα δικαίωμά του που είχε, δηλαδή να καταθέσει ένσταση αντικανονικής διακοπής του αγώνα. Είναι μάλιστα κάτι πολύ σημαντικό, διότι το επεσήμανε και η κυρία πρόεδρος του πρωτοβαθμίου πειθαρχικού οργάνου, λέγοντας ότι ο Ολυμπιακός και τι είχε αυτό το δικαίωμα, δεν το άσκησε. Ένα δικαίωμα με το οποίο τι θα έκανε, θα υποστήριζε τις εν γέννη απόψεις του και τους ισχυρισμούς του ότι ξέρετε ο αγώνας αυτός διακόπηκε αντικανονικά αλλά δεν είμαι υπαίτιος εγώ. Δεν ξέρω γιατί το έκανε η πλευρά του Ολυμπιακού. Ίσως η μοναδική σκέψη είναι ότι το έκανε γιατί δεν ήθελε να καταστήσει διάδικο τον Παναθηναϊκό. Γιατί ο Παναθηναϊκός, όπως ξέρετε, ουσιαστικά η πρόσθετη του παρέμβαση απορρίφθηκε και φαντάζομαι ότι απορρίφθηκε και στο δεύτερο βαθμό, δηλαδή στην σημερινή απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων. Ναι. Αλλά ο Ολυμπιακός έπρεπε να ασκήσει αυτό το δικαίωμά του υποστηρικτικά προς τους ισχυρισμούς του που έπρεπε να προβάλλει ως κατηγορούμενος σε εισαγωγικά. Δεν το έκανε, δεν ξέρω γιατί. Αυτό λοιπόν ήταν λάθος του Ολυμπιακού. Ναι. Για μένα προσωπικά μιλάω ως νομικός, έτσι, ναι, ναι. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ σέβομαι τον εαυτό μου και την αξιοπρέπειά μου ως άνθρωπος και ως νομικός. Θέλω να πω ότι εγώ προσωπικά αν ήμουνα θα το είχα κάνει. Ναι. Και θα είχα επεκταθεί και σε λόγους τυπικής ακυρότητος, αν ήμουν στον Ολυμπιακό Φερρυππίν, σε τυπικούς λόγους ακυρότητος ενός φύλλου αγώνος, το οποίο αρχικά συντάχθηκε, συμπληρώθηκε, υποβλήθηκε εκπρόθεσμα. Έχει πολλά ζητήματα τα οποία ούτε καν πιστεύω αγγίξανε. Έτσι όπως τουλάχιστον μπορώ να γνωρίζω. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη. Γιατί να εξηγήσουμε στον κόσμο, το δεύτερο φιλοαγώνος, μάλλον η συμπληρωματική έκθεση, δεν συμπληρώθηκε εδώ. Συμπληρώθηκε στο σπίτι του διαιτητή και δεν ξέρουμε και πού είναι. Ναι, μα υπάρχει και ένα άλλο θέμα, Νίκο, ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό διαιτησίας που δεν μπορεί να. και δεν διαχωρίζει το αν είσαι Έλληνας
ή αν είσαι ξένος διαιτητής, και εδώ είναι κάποια άλλα κενά που πάλι θα επανέλθουμε στους κανονισμούς πόσο ελλιπής είναι. Δεν λέει ότι ένας ξένος διαιτητής μπορεί να υποβάλει ένα φύλο αγώνος εκτός της προθεσμίας που προβλέπεται. Η προθεσμία, για να μαθαίνουν και οι φύλαθλοι που ακούνε και οι ακροατές και όσοι παρακολουθούν το κανάλι, είναι ότι πρέπει ένας διαιτητής σε 2 ώρες από τη λήξη του αγώνα να υποβάλει ηλεκτρονικά, γιατί ηλεκτρονικά γίνεται το φύλο αγώνος. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι έχει ένα σκοπό να συντάξει ένα φύλο αγώνα σε ένα διαιτητής γρήγορα, να το συντάξει σύμφωνα με όσα δεδομένα έχει εκείνη τη στιγμή και να το υποβάλει, υποβάλλοντας το και την επόμενη μέρα και στην ΚΕΒ. Τι σημαίνει αυτό? Εδώ όμως έχουμε μία παράβαση αυτού του θέματος. Διότι ο συγκεκριμένος διαιτητής υπέβαλε το φύλο αγώνα, από όσα μπορώ να γνωρίζω, την επόμενη μέρα. Ναι. Δηλαδή κάλεσε στο ξενοδοχείο του και συνέταξε ένα φύλο, όχι έχοντας ως στοιχεία και χρησιμοποιώντας τα οποία είχε κατά τον επίμαχο χρόνο, δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα που συντελούνται κάποια γεγονότα εκεί στο γήπεδο, έρχεται και το κάνει νυφάλιος μία έκθεση που μπορεί να τη συντάξει επειδή ίσως επηρεάστηκε από το ένα ή από το άλλο στοιχείο. Αυτό όμως παραβιάζει τη διαδικασία. Το λέει ο ΚΑΠ, δεν το λέω εγώ. Εγώ απορώ με τον Ολυμπιακό. Απορώ που δεν τα ξέρουν αυτά. Πραγματικά ένα πίστευμα. Δεν το ξέρω αν ήταν. Εγώ από την ώρα, επειδή μου αρέσουν όλα τα νομικά ζητήματα, έστω και αν δεν χειρίζομαι, δόξα τω Θεώ, έχω χειριστεί πάρα πολλές δύσκολες υποθέσεις. Πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες. Αλλά μου αρέσει γενικώς, γιατί το αγαπάω αυτό το πράγμα. Κάθισα και ασχολήθηκα πάρα πολύ με το ζήτημα. Και επιπλέον υπήρχαν και άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με τις τυπικές ακυρότητες, που από εκεί ξεκινάμε. Δηλαδή, λέμε πολλές φορές στα νομικά ότι ο τύπος τρώει την ουσία. Και αυτό είναι βασικό. Βλέπετε, μερικές φορές τι λέμε, α, αυτός αθεώθηκε τυπικά. Δεν πήγαμε στα ουσιαστικά ζητήματα. Εδώ λοιπόν βλέπω ότι δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Και όλοι επικεντρώθηκαν στο ότι τραυματίστηκε λίγο πολύ ο Χουανκάρ. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Γιατί σωστό. Όταν υπάρχει ένας τραυματισμός, αυτού του είδους ο τραυματισμός, εκεί κάπου, όχι μόνο όσον αφορά το δίκαιο και την ηθική, μπορεί να δικαιολογηθεί η διακοπή ενός αγώνα. Δεν είχαμε το περιστατικό εδώ, πάω Ολυμπιακός. Βέβαια. Το είχαμε. Ξέρετε, όταν με κάλεσε ο κύριος Ιβάν Σαββίδης για να το αναπτύξω τις απόψεις μου, με κάλεσε στο ξενοδοχείο, στο Μακεδονία Παλάς. Και όταν έφτασε στο σημείο και του είπα ότι ξέρετε, αυτό και αυτό μπορεί να το κερδίσει ο ΠΑΟΚ, και αν διχειριστώ την υπόθεση, πραγματικά σας το εγγυώμαι. Όταν όμως έφτασε στο σημείο της τιμωρίας και του είπα ότι, κοιτάξτε κύριε Πρόεδρε, δεν είναι εύκολο, διότι εδώ έχουμε ένα τραυματισμό. Αν ήταν λίγο, αν ήταν πολύ, να χτύπησε το χείλο, το τραυμάτισε κτλ., είναι αδιάφορο. Γιατί? Διότι εάν φτάσουμε στο σημείο να απαλλάσσετε κάποιος, έστω και για αυτούς τους τραυματισμούς, όπως τον Χουανκάρο, όπως τον προπονητή του Ολυμπιακού, τότε ξέρετε που θα καταλήξουμε. Ότι θα νομιμοποιήσουμε τη ρήψη αντικειμένων μέσα στα γήπεδα. Βέβαια. Σωστό. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Και με κοίταξε βέβαια ο κ. Ζαβίδης κάπως, αλλά εγώ του είπα την αλήθεια, την νομική μου άποψη, η οποία δεν ήθελα να του χαϊδέψω τα αυτιά. Ναι. Και έτσι όπως του είπα, βγήκε και η απόφαση. Κύριε Σημοφορίδη, ένα άλλο θέμα το οποίο, εντάξει, αυτό ολοκληρώθηκε. Ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει στο ΚΑΣ, θα το πούμε και αυτό. Στο ΚΑΣ μπορεί να πετύχει αλλαγή αυτής της αποφάσεως? Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Και επιπλέον, επειδή δεν ξέρω τον χρόνο κατά τον οποίο θα συζητηθεί η υπόθεση, αφήνω και ένα ακόμη σημείο, και το επισημαίνω βέβαια αυτή τη στιγμή, ότι εκεί μπορεί να παρεύουν στο ΚΑΣ Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ. Μπορούν να παρέμβουν. Σας βλέπω λίγο το σκέπτεστε. Ναι, λοιπόν, μπορούν σας λέω, να παρέμβουν. Λοιπόν, ναι, γιατί εάν αργήσει να συζητηθεί αυτή η υπόθεση, τότε θα υπάρχει, γιατί θα προκύπτει ένα ένομο συμφέρον που θα τους δίνει το δικαίωμα της παρεμβάσεως στο ΚΑΣ. Γιατί το ΚΑΣ αργεί. Άμα καταθέσει τώρα την προσφυγή, μπορεί να συζητηθεί το Μάρτιο. Ναι. Σίγουρα. Υπάρχει ένα θέμα. Το ΚΑΣ δεν δικάζει σε μια εβδομάδα όπως δικάζουμε εδώ. Εννοείται. Μάλιστα. Αλλά εκεί θα ίσως να υπάρξει και αυτό το θέμα, ανάλογα με τον χρόνο προσδιορισμού και συζήτηση της υπόθεσης, να έρθουν έως έχοντες άμεσο ένομο συμφέρον ΠΑΟΚ,
ΑΕΚ και Παναθηναϊκός, μάλιστα. Τώρα, ναι, υπάρχει αυτή η εξέλιξη με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Μάλιστα, πριν από 2-3 μέρες μίλησα στον αέρα με τον κύριο Αρκούδη, ο οποίος μου είπε ότι δεν ζητάει καμία συγγνώμη από τον ΠΑΟΚ, γιατί θεωρεί ότι έκανε σωστά τη δουλειά του. Ήταν, θα έλεγα, προκλητικός, θα έλεγα, ο κύριος Αρκούδης, και έτσι όπως τουλάχιστον τον κατάλαβα, μετανόητος. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει παρέμβαση των δικαστικών αρχών για να κληθούν, γιατί ως ένοχοι για ότι έκαναν λάθος, ότι η απόφαση την οποία πήρανε και δημιούργησαν προβλήματα κλπ. Για παράβαση καθήκοντος, ναι. Όλα αυτά, τι σκέψεις γεννούν σε εσάς? Μπορεί να έχουν πρόβλημα, μπορεί να τους πετάξουν από τις θέσεις τους? Τι βλέπετε εσείς? Κοιτάξτε, Νίκο, να πω κάτι. Το πρόβλημα του πώς λειτουργεί γενικά το ελληνικό ποδόσφαιρο σε όλα τα επίπεδα, ξεκινώντας ακόμα και από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, είναι τεράστιο. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι που γενικώς νομοθετούν ή θεσμοθετούν δεν ασχολούνται σοβαρά με το αντικείμενο. Πρώτο ζήτημα είναι ότι υπάρχουν ελλειπείς, ελλειπέστατοι και ασαφείς κανονισμοί τόσο στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, και το έχω επισημάνει, γιατί προβληματίζουν πραγματικά και τους ίδιους δικαστές, ανώτατους δηλαδή δικαστές του Αρείου Πάγου και εφέτες, οι οποίοι πολλές φορές τραβάνε τα μαλλιά τους για αυτά που βλέπουν. Γιατί βλέπουν μια διάταξη να αναιρεί την άλλη και κυριολεκτικά οι άνθρωποι έχουν χάσει τον μπούσουλά τους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα για όσους ζουν τις επιτροπές, και εγώ τις ζω σχεδόν κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι, ας πούμε, για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ίσως τα συγκεκριμένα μέλη να μην έχουν μόνο πρόβλημα, αλλά να έχουν και για την υπόθεση την τελευταία, με την υπόθεση της καταγγελίας που αφορούσε το ΠΑΟ και το Γιώργη Σαββίδη. Έχουμε και δεύτερο θέμα. Ναι. Το οποίο προφανώς θα οδηγήσει ίσως να είναι και σοβαρότερο ακόμα, διότι σε εκείνη την περίπτωση δημοσιοποιήθηκαν προσωπικά δεδομένα που δεν έπρεπε και ενεπλάκη πρόσωπο όπως ο Νίκος Σαββίδης, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και με τον ΠΑΟ κτλ. Εκκρεμεί και αυτό. Θέλω να πω το εξής όμως. Καλά, ο κύριος Αρκούδης μπορεί να λέει οτιδήποτε. Δικαίωμά του είναι, ο άνθρωπος σεβαστό είναι. Εγώ του σέβομαι όλους και όσοι είναι μέλη επιτροπών. Όμως, ακόμα και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, Νίκο, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Και το τονίζω και το λέω. Όταν δικάσαμε την υπόθεση με τον ΠΑΟΚ, κάποια στιγμή αναζήτησα ένα δικονομικό κανονισμό προκειμένου να δω πώς λειτουργεί η Επιτροπή. Γιατί δεν υπάρχει επιτροπή που να μην έχει δικονομικό κανονισμό λειτουργίας. Όλες οι επιτροπές έχουν δικονομικούς κανονισμούς. Όταν είδα το δικονομικό κανονισμό της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, κυριολεκτικά κόντυψα να λιποθυμίσω. Γιατί το λέω αυτό? Ένας προχειρότατος δικονομικός κανονισμός, ο οποίος άφηνε τόσα κενά που απορώ πώς λειτουργεί αυτή η Επιτροπή. Και μάλιστα αυτό το θέμα το έθιξα στην αγόρευσή μου πριν να καν αγορεύσω για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούσαν δηλαδή τον ΠΑΟΚ. Και είπα, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, λειτουργείτε με αυτόν τον δικονομικό κανονισμό? Αυτό είναι αστείος. Εδώ λοιπόν καλέσατε τον ΠΑΟΚ με ένα χαρτί τουαλέτας και τον φέρατε κατηγορούμενο για το συγκεκριμένο ζήτημα. Γιατί πέραν όλων των άλλων, η δικονομία που εφαρμόζεται έχει τόσα κενά, έχει τόσες ελλείψεις που δημιουργεί προβλήματα και γι' αυτό γίνονται όσα γίνονται. Άρα το κακό ξεκινάει από εκεί βασικά, Νίκο. Και οδηγείται μετά στις θέσεις των επιτροπών και των δικαστηρίων. Τώρα όμως ρίξατε μια βόμβα. Είπατε προηγουμένως ότι μπορεί να έχουν χειρότερο πρόβλημα από την καταγγελία αυτή για Γιώργο και Νίκο Σαββίδη. Αυτό ακριβώς πού βρίσκεται το θέμα? Δεν το γνωρίζω πού βρίσκεται. Τα παιδιά που είναι στην αστυνομικό επιτελείο, το που προφανώς και το χειρίζονται αυτοί. Αλλά υπήρχε από εκείνη τη στιγμή. Γιατί υπήρξε ένα θέμα ότι ουσιαστικά η επιτροπή και δια του Προέδρου, του κ. Τζουλάκη. Και αυτός ήταν ο λόγος τον οποίο εγώ προσωπικά στην αγόρευσή μου, γιατί ασχολήθηκα με αυτό το ζήτημα στην αγόρευσή μου, του είπα ότι ξέρετε ότι έχετε παραβιάσει, κύριε Πρόεδρε, τον νόμο τον αθλητικό με βάση τον οποίο λειτουργείτε. Σας διαβάζω λοιπόν, του λέω, τη διάταξη για να αντιληφθείτε ότι έχετε παραβεί τον νόμο με βάση τον οποίο λειτουργείτε. Και γι' αυτόν τον λόγο του είπα ότι θα είναι καλό για εσάς, για την διαδικασία και για την απονομή του δικαίου, να μην συμμετάσχετε στη διαδικασία. Και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος που ήταν κάθετος και έλεγε δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει λόγος να παραιτηθώ και να κάνω, μετά από τη σύσκεψη των 50 λεπτών μπήκε μέσα και είπε παρόλα αυτά εγώ δεν θα συμμετάσχω στη διαδικασία, και αναπληρώθηκε από τον αναπληρωτή πρόεδρο. Μάλιστα.
Άρα έχουμε θέμα και εκεί. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ναι, γιατί υπήρξε σχετική, αν θυμάμαι καλά, υπήρξε σχετική καταγγελία στην, αν θυμάμαι καλά, στην κυρία Σακελαροπούλου, στον Άρειο Πάγο. Ναι, δεν πιστεύω ότι δεν θυμάμαι καλά. Το θέμα βέβαια το χειρίστηκαν τα παιδιά που είναι στο νομικό επιτελείο μόνιμο του ΠΑΟΚ. Δεν ασχολήθηκα εγώ προσωπικά. Κύριε Συμμοφορέδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τοποθέτησή σας. Να είστε καλά. Καλησπέρα μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Τελικά τον μεθύσαμε τον ήλιο. Ή μήπως μας μέθησε αυτός. Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα έρχεται να απαντήσει με το δικό της ξεκαρδιστικό τρόπο η Σοφία Μουτίδου, επιστρέφοντας στο Βεργίνα Θέατρο με μια ολοκένουργια παράσταση που θα μείνει στην ιστορία. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 10 Νοεμβρίου και μόνο για 6 παραστάσεις. Εισιτήρια στα καταστήματα Public, MediaMarkt, Nova και στο viva.gr. Αγαπημένε μου Άγιε Βασίλη, επειδή ήμουνα πολύ καλό παιδί όλη τη χρονιά, θέλω να μου φέρεις δώρο ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Για ποιον με πέρασες καλό μου παιδί, για την Οτέκο. Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά τρία ηλεκτρικά αυτοκίνητα περιμένουν να γίνουν δικά σου στη μεγαλύτερη κλήρωση που έγινε ποτέ. Τώρα στην Οτέκο έρχεσαι για κταίο και φεύγεις με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης. Οτέκο, ραντεβού στο 10-20-30. Όροι και προϋποθέσεις στο oteco.gr. Varagons Constructions. Η κατασκευή και ανακαίνιση οικιακών και επαγγελματικών χώρων αποκτά τα πιο γερά θεμέλια με τη Varagons Constructions. 10 χρόνια εμπειρίας. 100 και επιπλέον ολοκληρωμένα projects. Χτίζουμε το μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλο τον κόσμο. Varagons Constructions. Fixit Group. Επισκευή και συντήρηση κουφωμάτων αλουμινίου, PVC και σίτες. Η εταιρεία Fixit, στελεχωμένη από εξειδικευμένους τεχνικούς, παρέχουμε λύσεις και υποστήριξη. Στόχος μας, η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τον πελάτη. Η Fixit Group είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της και εγγυάται βέλτιστο αποτέλεσμα σε ανταγωνιστική τιμή. Η Fixit Group ειδικεύεται και στο πτυσσόμενο κάγκελο, ιδανική λύση για ασφάλεια στο χώρο σας. Fixit Group, VC36 στην Άνω Ηλιούπολη, τηλέφωνο 2316-070-021. 25 χρόνια InfoTrust και συνεχίζουμε. Παρουσία σε 41 από τους 52 νομούς της χώρας. 450 ενεργοί συνεργάτες ασφαλιστικοί πράκτορες. Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Συνεργασία με μεγάλες ελληνικές εταιρείες. InfoTrust. Ανθεκτική στην ύφεση, κερδοφόρη στην κρίση, διαχρονική στη ποιότητα. InfoTrust. Σχέση εμπιστοσύνης.